Βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο ξεκινάει την καινούργια του σχολική χρονιά. Είμαστε εδώ για να προβλέψουμε τους μαθητές της περσινής χρονιάς και να ανακοινώσουμε τα νέα μας προγράμματα. Τα προγράμματα στα παιδάκια που ξεκινάνε από πρώτη δημοτικού έως και τρίτη ηλικίου θα έχουμε καινούργια ύλη, καινούργια project. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ανακοινώσουμε μια καινούργια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με την Ακαδημία Ρομποτικής που έχει το Πανεπιστήμιο, όπου φέτος έχουμε πάλι καινούργια προγράμματα, τα οποία θα είναι από καθηγητές Πανεπιστημίου, με έρευνα που υπάρχει για τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Εμείς πέρσι είχαμε ξεκινήσει και κάνουμε μαθήματα πιλωτικά στη ρομποτική. Είδαμε ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παιδιά και γι' αυτό φέτος θα συνεχίσουμε και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ώστε η ύλη να είναι ακόμα πιο στοχευμένη. Αυτό πάλι που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι το διάστημα αυτό, 1 με 8 Σεπτεμβρίου, το εκπαιδευτικό μας κέντρο έτρεξε σε συνεργασία με τον Εξάντα, την Έμινε Ρέντρου και άλλες 9 χώρες από την Ευρώπη, ένα πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο είχε σαν τίτλο No More Needs, Job for You. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε πλέον άλλους νέους χωρίς ιδανικά, άλλους νέους χωρίς επάγγελμα, άλλους νέους που να μένουν εκτός εκπαίδευσης. Θέλουμε να τους δώσουμε καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές να μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να μην εγκαταλείψουν τον εαυτό τους, αλλά να αποκτήσουν skills, όπως λέμε, δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην εργασία. Έχουμε την τιμή επίσης να φιλοξενούμε τον κύριο Γαβρίλ Κόλια, που είναι εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, εδώ στην Ελλάδα, εκ μέρους της UNICEF, που θα μας παρουσιάσει τα προπτυχιακά και τα καινούργια μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου για ανθρώπους είτε που ήδη εργάζονται και θέλουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα προπτυχιακό, ή για τα νέα παιδιά που δυστυχώς δεν κατάφεραν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα στις εξετάσεις τις πανελλαδικές και θέλοντας να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, ψάχνουν μια άλλη λύση σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Κύπρου. Μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως. Ναι, φυσικά, φυσικά. Αυτές οι λεπτομέρειες θα σας πει ο κύριος Κόλιας. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να, με τη σειρά μας και με τη σειρά μου να ευχαριστήσουμε την πρώτη την πρόσκληση από το Εκπαιδευτικό Κέντρο της κυρίας Παράσκου εδώ στην Τρίπολη, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου, ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό, αναγνωρισμένο όπως αναφέρθηκε στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑ. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να αναπτύξουμε τα προπτυχιακά μας προγράμματα και τα μεταπτυχιακά αλλά και τα προσφερόμενα εξ αποστάσεως προγράμματα τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι ότι δίνονται ευκαιρίες σε φοιτητές εξ Ελλάδος να κατεβούν στην Κύπρο και να ακολουθήσουν τη σπουδή και το επάγγελμα το οποίο θα ήθελα ως πρωταρχικό σκοπό που είχαν βάλει και ίσως έχουν κάποια αποτυχία στις εδώ πανελλήνιες εξετάσεις της Ελλάδας. Γιατί θα πρέπει να διαλέξουν, αν κάποιος ρωτήσει, είναι αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχουν ΙΕΚ, υπάρχουν διάφορα που μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιοι μαθητές που δεν πέρασαν εδώ. Γιατί θα πρέπει να διαλέξουν το δικό σας πανεπιστήμιο, είτε προπτυχιακοί είτε μεταπτυχιακοί φοιτητές? Πολύ ωραία. Εμείς καταρχήν, να σας πούμε, δεν είμαστε ΙΕΚ, δεν είμαστε κάποια άλλη σχολή. Είμαστε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Λειτουργούμε στην Κύπρο, την Λευκοσία και Λεμεσό. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ έχει λειτουργεί δύο κάμπουσες, τόσο στην Λευκοσία όσο και στην Λεμεσό, με όλα τα προγράμματά του. Από εκεί και πέρα, προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Είναι τα προγράμματά μας, όπως αναφέρθηκε ήδη, αναγνωρισμένα τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑ. Από εκεί και πέρα, έχει να κάνει με το πόσο καθένας θέλει να συνεχίσει αυτό το οποίο θέλει να σπουδάσει. Ίσως έχει κάποια προσδοκία εδώ στην Ελλάδα. Παράδειγμα, έχουμε τη Σχολή των Ανθρωπινών Μηχανικών, που υπήρξαν φοιτητές και φέτος που δεν κατάφεραν μέσα από το Μεσογείο ή σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Και κοντά μας τους δίνουν την ευκαιρία αυτή να ακολουθήσουν τη σπουδή την οποία πάντα είχαν. Είναι μειωμένα, θα ακούσουμε και στη συνέχεια στην παρουσίαση κάποιες μειώσεις που έχουν γίνει. Σίγουρα όμως για τους εξ Ελλάδος φοιτητές γίνεται μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο
τόσο με κάποιες μειώσεις διδάκτων, όσο ακόμα και με κάποια, με τη μορφή κάποιων επιδομάτων ή κάποιων έτσι... Δίνετε και υποτροφίες. Υποτροφίες, αυτό που λέω, κάποιες υποτροφίες που δίνονται, τόσο με την, που έχουν να κάνουν με την επίδοσή τους, σαν φοιτητές, ακόμα όμως και με κάποιες άλλες δυνατότητες μέσα από αθλητικές υποτροφίες που υπάρχουν και γενικότερα το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ είναι ένα πανεπιστήμιο, θα έλεγα, ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Και βοηθάμε. Ξεκινήσαμε πριν από 27 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης στην πόλη μας. Ξεκινήσαμε με την εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 1990, σε μια εποχή που η κτήση, αλλά και η χρήση υπολογιστή, θεωρείται μάλλον υπερβολική πολυτέλεια. Επίσης, σε πάρα πολλούς νέους να μετακινηθούν, να πάνε σε διάφορες πόλεις, στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ευρώπη εννοώ, και να γνωρίσουν καινούργιες μαθησιακές μεθόδους και καινούργια θέματα. Το πρόγραμμα το οποίο τρέξαμε εδώ στην Τρίπολη και είχαμε μεγάλη χαρά που μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε εδώ, είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στους NEET. NEET είναι οι νέοι οι οποίοι δεν είναι απασχολημένοι ούτε σε κάποια εργασία, ούτε πηγαίνουν πανεπιστήμιο, ούτε σε ένα σεμινάριο. Δηλαδή, γενικά έχουν μια ζωή απέναντι μπροστά στον υπολογιστή, χωρίς κανένα όραμα και χωρίς κανένα μέλλον. At Eaton Park, in a lots of projects funded by the European Commission, such as the X programs, Comenius, and lifelong learning program, carried on from 2007 up to 2013.